Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και τη συζήτηση που έχουμε σε ένα κρίσιμο σημείο με τον υποψήφιο Δήμαρχο Σικιονίων, τον κύριο Μάρκο Λέγκα. Λέγαμε λοιπόν για το νερό, το οποίο το έχουμε συνδυάσει με το, στο ερώτημά μου για το πώς βλέπει ο Μάρκος Λέγκα στην ανάπτυξη επί της ουσίας. Θα κρατηθώ λίγο στο νερό και θα πω ότι εκτός από το πόσιμο νερό έχουμε και το αρδευόμενο. Για την άρδευση. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μεγάλο θέμα στο Δημοσίο Κοιονίων. Στην περιοχή του Φενεού, στην περιοχή της Γκιόζας, οι άνθρωποι, ενώ έχουν ένα μέρος στο οποίο θα μπορούσαν να αναπτύξουν τη γεωργία τους, δυστυχώς δεν υπάρχουν αρδευτικά δίκτυα για να μπορέσουν να αναπτύξουν τη γεωργία, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που θα τους έδιναν χρήματα και θα τους έδιναν ένα πολύ σημαντικό εισόδημα. Ναι. Και το λέω αυτό γιατί το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες υπάρχει έλλειψη σε κηπευτικά, σαλατικά, όχι μόνο στην εσωτερική αγορά, αλλά και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Δυστυχώς χάνουμε αυτή την ευκαιρία στον ορεινό όγκο, ναι, από έλλειψη όλων αυτών των υποδομών και του πόσιμου νερού, του αρδευόμενου νερού. Η άρδευση επίσης των νερών δεν πρέπει να γίνεται αλόγιστα. Αναφέρομαι σε αυτό γιατί ξαναλέω πάλι ότι η Παγκόσμια Μέρα Νερού σήμερα θα πρέπει να σεβαστούμε το νερό. Είναι ένα αγαθό, είναι ένας πόρος ο οποίος θα πρέπει να τον σεβόμαστε. Η εισαγωγή της ευφυής άρδευσης των έξυπνων συστημάτων στην άρδευση με σένσορες, με αισθητήρες, με συστήματα αυτόματα καταμέτρησης χρόνων, μέτρησης υγρασίας, θα βοηθήσει τους γεωργούς μας στην περιοχή μας και να αναπτύξουν περισσότερο και να πολλαπλασιάσουν την παραγωγή τους με καλύτερα αποτελέσματα. Ναι. Έτσι, το νερό δεν είναι μόνο το πόσιμο, είναι και το αρδευόμενο. Και στο αρδευόμενο γίνεται και μεγαλύτερη σπατάλη. Ναι, ναι, συμφωνώ. Και στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ στο άμεσο μέλλον, θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των αστικών κέντρων με τον αγροτικό χώρο. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε ήδη προβλέψει. Για να μην υπάρξει αυτή η σύγκρουση, αύριο θα υπάρξει σύγκρουση μεταξύ του γεωργού που ποτίζει τα χτήματά του στην ορεινή Κορινθία τις ντομάτες, έτσι, με τον τουρίστα που θα έρθει στο Κιάτο και θα θέλει να έχει νερό το καλοκαίρι. Το να γίνεται εξοικονόμηση, εισαγάγοντας την καινοτομία, θα μπορέσουμε να από νωρίς να κάνουμε πρόληψη. Και εδώ θέλω να σας πω το πιο σημαντικό κομμάτι. Δυστυχώς στο Δήμο μας δεν λειτουργούν με πρόληψη. Λειτουργούν κατασταλτικά. Γι' αυτό και δεν υπάρχει, βλέπουμε ότι... Τι εννοείται κατασταλτικά? Κατασταλτικά. Σήμερα, χθες, στο σχολείο του γιού μου, το γυμνάσιο, έπεσε ένα σοφάς από το ταβάνι και έκλεισε το σχολείο. Το δινηρό, ξέρετε ποιο είναι. 41 αιτήματα έχει κάνει το σχολείο για να έρθουν να δουν τη συντήρηση της σχολικής μονάδας. Όπως επίσης και τα άλλα σχολεία της περιοχής. Ναι. Έχουν τεράστια προβλήματα συντήρησης. Σε όλα αυτά δεν έχουν κάνει απολύτως κανένα προγραμματισμό. Από ό,τι είδα, έχουν πάρει ένα κονδύλι 60.000 ευρώ. Έπεσε το ταβάνι, κανονικά σας το λέω, έπεσε το ταβάνι, έχει πέσει, είναι σε πολύ άθλια κατάσταση. Αμέσως ο απερχόμενος δήμαρχος, σαφέστατα, έκλεισε το σχολείο και έστειλε ένα συνεργείο να το φτιάξει και να δαπανίσει όλα τα χρήματα, υποθέτω, όλα τα χρήματα που του έχουν κοπεί. Γιατί 60.000 ευρώ δεν φτάνουν για να καλύψει όλες τις ανάγκες, ναι, των σχολείων, των σχολικών μονάδων. Και γιατί αναφέρομαι στις σχολικές μονάδες? Γιατί μιλάμε για ανάπτυξη. Λοιπόν, πώς θα γίνει η ανάπτυξη? Η ανάπτυξη θα γίνει και με νέους ανθρώπους και με νέο κόσμο που θα έρθει στην περιοχή. Εσείς, άμα μένατε στην Αθήνα, με τι κριτήριο θα ερχόσατε να μείνετε στη Σικιώνα, στο Δήμο Σικιωνίων? Θα πρέπει να έχει το παιδί σας ένα καλό σχολείο. Θα πρέπει να έχει ένα καλό αθλητικό κέντρο, θα πρέπει να έχει ένα πολιτιστικό κέντρο ενεργό, να νιώθει ότι ζει σε μια καθαρή πόλη. Τι άλλο χρειάζεται? Αυτά. Αν του τα παρέχεις όλα αυτά, σε συνδυασμό και με χαμηλά τέλη, και όχι να μειώνουμε τα τέλη 40% στη ΔΕΙΑΣ, σε μια ΔΕΙΑΣ η οποία είναι ζημιογόνος. Δηλαδή είναι σαν να λέμε ότι η εταιρεία μπαίνει μέσα και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας σπαταλάει χρήμα, ανεβάζει μισθούς, μειώνει. Εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί κάποιος που διαχειρίζεται τη ΔΕΙΑΣ να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο?
Όπως επίσης δεν μπορώ να σκεφτώ ότι συζητούμε για τον απερχόμενο δήμαρχο, ο οποίος λέει ότι έχω πλεόνασμα, το οποίο είναι λογιστικό το πλεόνασμα. Για εμένα είναι λογιστικό. Ναι. Γιατί όταν βρέθηκα σε ένα δημοτικό συμβούλιο και είπε ότι έχουμε 4 εκατομμύρια πλεόνασμα και πάρθηκε απόφαση να κλειστούν στην τράπεζα για να πάρουν μεγαλύτερο επιτόκιο, το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν προθεσμιακές καταθέσεις. Τα χρήματα τα διαθέσιμα είναι που τα βάζεις προθεσμιακές καταθέσεις. Η απόφαση που πάρθηκε ήταν για 500.000 ευρώ. Άρα για τι πλεόνασμα? Μιλάμε για λογιστικό πλεόνασμα. Μακάρι να έχει 4 εκατομμύρια ο απερχόμενος δήμαρχος και εγώ τα 4 εκατομμύρια να τα κάνω 400. Ναι. Με 10% συμμετοχή του Δήμου και 90% από προγράμματα έτσι και από ΣΔΙ που θα κάνουμε στην περιοχή σε μεγάλα έργα. Επομένως, μακάρι να τα έχεις. Αναπτυξιακά, επανέρχομαι, είναι η πρόταση δική σας, είναι πρώτα απ' όλα οι παροχές μιας ανθρώπινης πόλης. Δηλαδή... Ανθρώπινου Δήμου. Δεν είναι Δήμου, μόνο, η πόλη, Δήμου. Μόνο ναι. η πόλη του Κιάβη. Ναι. Έτσι. Μην ξεχνάμε τα χωριά μας, τα οποία είναι οι πνεύμονες. Εγώ βλέπω ότι οι πνεύμονες του Δήμου Σικιονίων είναι η ορεινή του όγκη. Αν σας έλεγα να μου πείτε έτσι πολύ επιγραμματικά πώς θα χαρακτηρίζετε το έργο του νυν δημάρχου, έχετε δώσει ήδη το στίγμα. Θα το κρίνουν οι πολίτες στις εκλογές. Δυστυχώς θα είναι δυσάρεστο για αυτόν. Αλλά θεωρώ ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. 9 χρόνια αυτό που ήταν να δώσει το έδωσε. Το αν είναι αγαπητός, σας είπα και από την αρχή, δεν θέλουμε καλά παιδιά να μιλάμε, να χαμογελάμε. Θέλουμε ανθρώπους, όχι αρεστούς, να είναι αρεστοί, αλλά να είναι άξιοι, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το έργο του συνοψίζεται σε 2 γραμμές. Συγκεντρωτικός, χαμένα πάρα πολλά προγράμματα, όσο και αν διατείνεται ότι έχει φέρει πάρα πολλά προγράμματα, δεν μπορεί να είναι αυτό που λέμε one man orchestra, ένας άνθρωπος ορχήστρα. Και αυτό εγώ τον καταλαβαίνω, τον κατανοώ, γιατί δεν έχει συνεργάτες. Και πώς να έχει άλλωστε, αφού το ψηφοδέλτιο, σας είπα πως στείνεται. Στείνεται με αστείο τρόπο, στείνεται με βάση τα σόγια και τους ψήφους ψηφοθερικά. Δεν στείνεται πάνω στην αξιοκρατία. Γι' αυτό είπα ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι να ψηφίσουμε τους ικανούς και τους άξιους, όχι τους αριστούς αυτή τη φορά. Γιατί αυτή τη φορά θα βρεθούμε σε χειρότερη κατάσταση. Και να σας πω γιατί θα βρεθούμε σε χειρότερη κατάσταση. Ήδη μας το έχουν δώσει το μήνυμα από την κεντρική εξουσία. Mm-hmm. Κάποιοι φόροι θα περάσουν στους Δήμους. Το λάλησε το ποίημα ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει, το ένφια λέει, θα περάσει στους Δήμους. Δεν μίλησε κανένας, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. ούτε από όλη παράταξη. Πες το ΣΥ, του είπανε. Να τα πούμε τα πράγματα πώς έχουν. Τι σημαίνει περνάει ο ένφια στους Δήμους? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Συμφωνούμε ότι ο ένφια είναι αντισταγματικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι αντισταγματικός. Γιατί εγώ, κυρία Σουκαρά, έχω ένα εισόδημα Α 100 φορές παραπάνω από εσάς. Γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε 100 τετραγωνικά το σπίτι το δικό μου, 100 και το δικό σας με δάνειο? Γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε το ίδιο ένφια επειδή βρίσκεται στο Κιάτο ή στην Καστανιά ή στη Λάφκα? Όταν θα μας δώσει συνεπώς να εισπράξουμε το ένφια, θα μας κόψει κάποιες άλλες επιχορηγήσεις. Έτσι ναι, θα γίνει. Ναι, συνεπώς ο Δήμαρχος και η Δημαρχιακή Αρχή θα έρθει αρχικά να επιλύσει αυτή την ανισότητα. Και ξέρετε τι θα συμβεί, έτσι. Επί 2 χρόνια θα τσακωνόμαστε. Και θα πάμε σε μια σολομόντια λύση, τα αφήνουμε ως έχει. Και να πάμε να δούμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι σαν μηχανισμός ο Δήμος, όπως έχει μείνει απαρχαιωμένος, χωρίς τεχνολογίες, είναι αντιπαραγωγικός. Άρα μπαίνει μέσα. Αφού μπαίνει μέσα, τι θα κάνει? Τι θα κάνω εγώ την επόμενη μέρα? Θα αυξήσω τους φόρους μου. Αυξάνω τους φόρους, ύφεση, μεγαλύτερη. Και τι ερχόμαστε και λέμε? Λέμε ανάπτυξη. Αλλά δεν τη λέμε την ανάπτυξη έτσι στα λόγια. Και θα πάμε κατευθείαν να σου πω πού την εννοούμε. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος... Υπό αυτό το καθεστώς ναι. που μου περιγράψατε, είμαι περίεργη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ας δούμε την ενέργεια. Ας εστιαστούμε στην ενέργεια. Mm-hmm. Λοιπόν, τι θα πρέπει να καταγραφεί στο Δήμο μας μέχρι και η τελευταία λάμπα στο Δήμο, τι καταναλώνει, μέχρι και το τελευταίο αυτοκίνητο, τι καίει, να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι καταναλώσεις μας. Mm-hmm. Αυτό που σας λέω γίνεται.
Υπάρχει πρόγραμμα γι' αυτό. 100% χρηματοδότηση. Ο απερχόμενος δήμαρχος δεν ενδιαφέρθηκε. Κοιτάει να ενώσει 5 σωλήνες, να τις φέρει από τη γεώτρηση της, του Γιαννόπουλου μέχρι το τέτοιο. Έτσι, εγώ το διακομωδώ πλέον, γιατί είναι για ακομωδία το θέμα. Δηλαδή να φέρουμε από μια γεώτρηση μέχρι το υπάρχον δίκτυο που είχε φτιάξει ο κ. Σουλούφας. Λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε? Να εστιαστούμε και να δώσουμε ενδιαφέρον επάνω στα σημαντικά. Καταγράφουμε την ενέργειά μας. Πώς μπορούμε να τη μειώσουμε την ενέργεια? Να την εξοικονομήσουμε. Με αλλαγή των λαμπτήρων, με ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα του Δήμου, με όλα τα κτίρια του Δήμου να μπουν σε προγράμματα τα οποία να γίνουν πράσινα κτίρια για να υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας. Και μετά πού να πάμε? Να πάμε να παράξουμε ενέργεια. Με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και υπάρχουν τα προγράμματα που μπορούμε να αντλήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να πάρουμε χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση απευθείας, για να μπορέσουμε να παράξουμε ενέργεια. Και τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση? Να καλύψουμε τις ανάγκες του Δήμου, για να μην έρθω εγώ, κυρία Σοκαράβριο, και να σας πω ανεβάζω τα δημοτικά τέλη, γιατί δεν μου βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί πλέον δεν έχω να εισπράξω. Ναι. Και ναι, να έχω και τη δυνατότητα να δώσω ενέργεια φτηνή και να τη δώσω στα νοικοκυριά, τα οποία είναι ευπαθείς ομάδες, να τη δώσω, να τους υποστηρίξω. Και να τη δώσω και στις επιχειρήσεις, για να δώσω κίνητρα να έρθουν να εγκατασταθούν στην περιοχή μας. Αυτό που μου προτείνετε τώρα, γιατί μας ακούν οι συντημότες σας. Και ξέρετε, όλοι λίγο πολύ είναι καχύποπτοι με ό,τι ακούν και ό,τι φρέσκο έρχεται. Όλοι μας. Αυτό πόσο διάστημα μπορεί να πάρει? Γιατί τώρα μπορεί να ακούν τον Λέγκα και να λένε πολύ ωραία τα λέει, αλλά πότε μπορεί να το κάνει αυτό? 6 μήνες λύνουμε την καθημερινότητα μαζί με τους δημότες, μαζί, επαναλαμβάνω. Δηλαδή να το ξεκαθαρίσουν. Αν αφήσουν έναν άνθρωπο μόνο, θα πνιγεί. Έτσι, αν θέλουν να το κάνουν, είναι αυτοκτονικό. Για τον οποιονδήποτε δήμαρχο, να τον αφήσουν μόνο τους. Θα ενεργοποιήσουμε τους δημότες, να λύσουμε την καθημερινότητα μαζί και σε διάστημα 2 ετών θα μπούμε σε εφαρμογή όλων αυτών που σας λέω. Στη Λάρισα αυτή τη στιγμή μαζεύουν τα σκουπίδια και παράγεται ενέργεια από τα σκουπίδια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Δεν είναι κάπως στη σφαίρα της φαντασίας αυτά που λέμε. Όχι, αλλά ξέρετε, έχουμε μάθει όλα να κυλούν πάρα πολύ αργά. Μπορεί να υπάρχουν προθέσεις που στο δρόμο χάνονται. καταλάβατε. Θα σας πω, εδώ για να μπορέσουμε θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλό τμήμα προμηθειών. Έτσι, μια πολύ καλή ομάδα, ευέλικτη και γρήγορη. Και εδώ θα μας βοηθήσουν και οι υπάλληλοι του Δήμου πάνω σε αυτό. Θα τους εκπαιδεύσουμε. Και θα ζητήσουμε και outsourcing, δηλαδή να πάρουμε και εκτός από το Δήμο, έτσι, παροχή υπηρεσιών, για να μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα πράγματα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Να σας πω κάτι. Ωραία η τακτική του κυρίου, του απερχόμενου δημάρχου, ότι να τα κάνουμε όλα μέσα στο σπίτι μας τις μελέτες. Ναι, αλλά αν εγώ... Έχουμε ένα χρονικό διάστημα που πρέπει να υποβληθούν. Έχουμε ένα χρονικό διάστημα που είναι να απορροφήσουμε τα κονδύλια. Αν όλα αυτά τα πράγματα τα δίνουμε στους υπαλλήλους και αυτοί έχουν ένα περασμένο χρόνο συγκεκριμένο, θα βγάλουν 5 έργα. Μα εμείς θέλουμε να πάρουμε 10 έργα. Και γι' αυτό λέω ότι έχουμε χάσει πολλά έργα στο Κιάτο. Σαφέστατα, να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε πάρει έργα, αλλά έχουμε χάσει πολλαπλά από αυτά. Όπως επίσης, μιας και αναφερόμαστε στα έργα, να πω και για το έργο φωτοβολίδα, το οποίο υπάρχει για το λιμάνι του Κιάτου. Γιατί σε αυτό δεν αναφερθήκατε, γιατί και το λιμάνι είναι ανάπτυξη μεγάλη για το Κιάτου. Λοιπόν, θα σας πω τι σημαίνει για μένα λιμάνι και για τους συνδημότες μας και πώς έχουμε στοχεύσει και έχουμε εστιάσει πάνω στο λιμάνι. Αυτή τη στιγμή το λιμάνι του Κιάτου είναι εμπορικό το λιμάνι του Κιάτου. Έτσι. Βλέπουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τουριστικά. Ο απερχόμενος δήμαρχος έχει πάρει ένα έργο, το οποίο θα καταστήσει το επόμενο διάστημα, μέσα στον Απρίλιο, κάποιους γερανούς για να ξεκινήσουν μια προβλήτα για το αλιευτικό καταφύγιο. Ναι, ναι. 40 μέτρων, όχι μαρίνα, είναι τελείως διαφορετικό. Η μαρίνα έχει... Για το αλιευτικό καταφύγιο. Για σαφές. Το αλιευτικό καταφύγιο. Είναι σαφές. Μπράβο. Και διατείνεται ότι έχει επίσης έτοιμο στο να πρόγραμμα, στο να επεκτείνει το λιμάνι σε τουριστικό ή μεικτής χρήσης. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα. Όλα είναι διαλόγου.
Έχει πάρει μια υπόσχεση από τον Γενικό Γραμματέα. Πού το γνωρίζετε αυτό, μήπως... Το ρώτησα. Α, τον ρωτήσατε. Ναι, σαφέστατα. Mm. Δεν υπάρχει, αν δεν έχει, αν έχει πρόγραμμα, να το φέρει να μου το διαδείξει. Ναι. Απλά. Όπως του έφερα την απόφαση που λέει ότι θα πίνουμε νερό 15 με πρώτη του μηνός, να μου φέρει και την απόφαση που έχει εγκεκριμένα το λιμάνι για να το κάνει τουριστικό. Επομένως, εικάζεται ότι έχει λάβει τη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα. Ποια δέσμευση? Ο Γενικός Γραμματέας αύριο μπορεί να μην γίνει στη θέση του. Για ποια δέσμευση συζητάμε? Πυροτεχνήματα είναι όλα αυτά. Είναι το πυροτέχνημα που θέλουμε να ρίξουμε και να πούμε ότι έχουμε κάνει ανάπτυξη στην πόλη μας. Δεν υπάρχει ανάπτυξη στην πόλη μας. Και κάποια στιγμή, να σας πω, θα πρέπει να μετράμε το Δήμαρχο και εμένα να με μετρήσετε μετά από 4 χρόνια, όχι με πόσα πλακάκια αλλάξαμε στο Δήμο, πόσες πλάκες πεζοδρομίου, να μετρηθούμε με πόσες νέες θέσεις εργασίας φέραμε. Αυτή είναι η μεγάλη αξία που έχει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δεν είναι στο Δημαρχείο για να κάθεται με ανοιχτή την πόρτα και καλά για να μπαίνει μέσα οποιοδήποτε για να του λέει το παραπονό του. Το παραπονό του, σε εισαγωγικά το λέω, πρέπει να το έχουν λύσει πιο πριν από τον Δήμαρχο. Όταν έχει φτάσει το Δήμαρχο, έχει πετάξει το πουλάκι. Σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Σημαίνει ότι δεν έχει οργάνωση. Ο Δήμαρχος πρέπει να είναι σήμερα εδώ, αύριο να είναι στις Βρυξέλλες. Γιατί από εκεί θα φέρουμε και τα λεφτά, κυρία Σούκαρα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν μπορεί ο Δήμος Σικιονίων να μην έχει αυτή τη στιγμή γραφείο και εκπροσώπευση απευθείας στις Βρυξέλλες. Εκεί είναι οι αποφάσεις. Εκεί παίρνονται οι αποφάσεις, εκεί καθορίζονται οι γραμμές. Εγώ δεν περιμένω από κανέναν αντιπεριφερειάρχη να μου καθορίσει την αναπτυξιακή πολιτική της πόλης μου. Ξέρω πολύ καλά τις ανάγκες μου. Σαφέστατα θα κάνει το πρόγραμμά του οποιοδήποτε είναι ο επόμενος αντιπεριφερειάρχης. Και θα το δεχτούμε και μαζί θα το συνεργαστούμε. Οποιοδήποτε είναι αυτός. Όπως είπα, οποιοδήποτε τοπικός πρόεδρος να υπάρχει, είτε είναι εκλεγμένος από το δικό μας συνδυασμό, είτε από οποιονδήποτε συνδυασμό, δεν με απασχολεί. Το ίδιο ισχύει και για τον οποιοδήποτε περιφερειάρχη. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Το ζητούμενο είναι, εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαφωνήσουμε σε πολλά. Ένα ερωτηματικό μπορώ να βάλω σε αυτή την έμπνευση και στην συμμετοχή όλων των υπαλλήλων. Αυτό θέλει όραμα και πίστη όλου του συνόλου. Θα σας πω, έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πώς θα τον πείσουμε το Δήμο. Το καταλαβαίνω από όταν μίλησα στην ιδρυτική διακήρυξη, μίλησα με μία γλώσσα η οποία είχε και ένα χαρακτήρα ακαδημαϊκό. Mm-hmm. Λοιπόν, να σας πω γιατί το έκανα. Θέλαμε να δείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε ψηλά τον πύχη. Όχι, να σας πω εγώ τώρα, να το εντριγκάρω και λίγο. Να το εντριγκάρετε. Όταν σας άκουσα στην ιδρυτική διακήρυξη, είπα, είναι το αντίπαλο δέος. Μια προεκλογική εκστρατεία, ευρέθηκε το αντίπαλο δέος του Δημάρχου. Τι εννοούσα όμως, γιατί το διατύπωσα αρκετές φορές. Ξέρετε, όταν εμφανίστηκε ο νυν Δήμαρχος, ο κ. Σταματόπουλος, ήταν ιδιαίτερα κεντρικός στην προεκλογική του εκστρατεία. Τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, τα δημοτικά, στην πόλη του Κιάτου, στην πόλη και στην πολιτική ζωή. Έτσι. Και στην πολιτική ζωή. Είχαμε έρθει... Επομένως, είχε. Είχε αποφασίσει να κάνει μια άλλη προεκλογική εκστρατεία η οποία κέντρισε το ενδιαφέρον. Είμαστε λοιπόν τώρα στο 2009 και ξαφνικά ακούω τον Μάρκο Λέγκα να απευθύνεται στο ακροατήριο έτσι και λέω, να τι εγκεντρικότητα της άλλης πλευράς. Έτσι σας χαρακτηρίζα, σας συντριγκάρω, αλλά ίσως να είναι και αλήθεια. Γιατί το επιλέξατε, ξέρετε το ακροατήριο? Το επιλέξαμε για να δείξουμε ότι μπορούμε να βάλουμε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Από το λόγο μας, από τον τρόπο που παρουσιαζόμαστε, μέχρι τα έργα μας. Και να σας πω κάτι, κάνουμε τη διαφορά και στην προσωπική μου ζωή το έχω κάνει και στην επαγγελματική μου ζωή έχω κάνει μια διαφορά. Δεν συμβιβάζομαι και δεν κάνω μικρά πράγματα. Δεν μένω στο μικρό το έργο. Πρέπει να βλέπουμε μεγαλύτερες εικόνες. Είχα την τύχη να ταξιδέψω από λόγω του επαγγέλματός μου και να δω πώς είναι ο κόσμος έξω από το Κιάτο. Μόλις περνούν τον Ισθμό, μερικοί, κυρία Τσουκαρά, παθαίνουν ναυτία. Τα ξέρω. Έτσι, λοιπόν, όταν βρεθούν πάνω στις Βρυξέλλες, εδώ δένεται η γλώσσα τους. Και το λέω για ποιο λόγο, ότι έχουμε ένα Δήμο που έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και θα πρέπει να εκπροσωπηθεί όχι μόνο από το Δήμαρχο, επαναλαμβάνω, και από τους Δημοτικούς Συμβούλους με τέτοιο τρόπο
που να μπορέσουμε να τα αναδείξουμε και να αντλήσουμε στο μέγιστο ό,τι μπορούμε. Είτε είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, είτε είναι από εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους. Επομένως, δεν με τρικάρετε πάντως. Δεν είμαι κεντρικός, δεν είμαι καθόλου κεντρικός. Θα έλεγα ότι... Όχι, επιλέξατε κεντρική επικοινωνιακή πολιτική. Επικοινωνιακή για να κεντρήσουμε, αλλά ναι, και να θέσουμε κιόλας να πούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο το Δήμο μας. Γιατί όταν θα βρεθούμε να συνομιλούμε για μεγάλα έργα, θα πρέπει να έχουμε και ένα άλλο προφίλ. Ναι. Ωραίο το σακίδιο, και εγώ του παίρνω το σακίδιο. Καλά, μπορεί να είναι τρόπος ζωής. Έτσι, είναι, και εγώ το έχω και πολλοί κόσμος το έχει, αλλά υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Όταν θα πρέπει να βρεθείς σε ένα συγκεκριμένο, αλλιώς μπαίνεις σε ένα χώρο, ενδυματολογικά, αλλιώς θα μπεις σε κάποιον άλλον, με άλλο τρόπο θα μιλήσεις, με άλλο τρόπο θα μιλήσεις αλλού. Αυτό δεν είναι κεντρικότητα, αυτό είναι προσαρμοστικότητα. Μάλιστα. Επομένως, σε αυτή την πρώτη μας συζήτηση, κύριε Λέγκα, γιατί να ψηφίσουν οι Σικιώνοι, Μάρκο Λέγκα? Δεν έχουν άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Γιατί αναφερθήκατε στο αντίπαλο δέος. Δεν υπάρχει κανένα αντίπαλο δέος. Είμαστε τελείως διαφορετικοί με τον απερχόμενο δήμαρχο. Το μόνο κοινό που έχουμε είναι ότι έχουμε σπουδάσει στο εξωτερικό, τίποτα άλλο. Δεν είμαι συγκεντρωτικός. Μοιράζω. Αυτό φαίνεται άλλωστε. Είναι η δεύτερη συνέντευξη που δίνω σε κανάλι. Και ήδη έχουμε από 1η Νοεμβρίου που έχουμε ξεκινήσει, που έχω ανακοινώσει την υποψηφιότητά μου, δίνω το βήμα στους δημοτικούς συμβούλους από την πρώτη μέρα για να το δείξω. Ακούω τους πολίτες. Αν είχαμε χρόνο, μπορώ να σας πω για προτάσεις τρομερές και να τις αναφέρω, αν θέλετε να σας πω επιγραμματικά. Κάθε μέρα έρχονται και μου λένε, έχω αυτή την ιδέα, έχω την άλλη ιδέα. Ξέρετε τι έχει πάθει ο κόσμος? Αρχίζει και έχει έμπνευση. Είχε χάσει την έμπνευσή του. Θεωρεί, βλέπει τον δρόμο που είναι έτσι, βλέπει πώς είναι η κατάσταση της πόλης και το θεωρεί ότι έτσι πρέπει να μείνει. Θέλετε να σας πω ποια είναι η διαφορά μας? Η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν λέω κοινωνικά πλυντήρια. Στο κέντρο πολίτης να βοηθήσουμε. Αλλά επειδή έχω ζήσει στην Αγγλία το 1993 και ήταν μετά τη Θάτσερ εποχή, που ήταν μια κατάσταση, ειλικρινά σας το λέω, άθλια, είχε καταστραφεί η μεσαία τάξη, όλα αυτά τα συστήματα ή όλες αυτές οι προτάσεις έχουν δουλέψει ήδη και τις έχουμε δει. Mm-hmm. Δεν βοηθούν πουθενά. Δεν είναι το μοντέλο μας η πτωχοποίηση. Το να είσαι φτωχός και εγώ να σε χαϊδεύω και να σου λέω πάρε το πλυντηριάκι σου, πάρε το κοινωνικό σου μέρισμα, πάρε το από το κοινωνικό παντοπολείο να ζήσεις. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Από τη στιγμή που ο νέος νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε αυτόνομα, να γίνουμε ένα καντόνι που λέμε, όπως είναι στην Ελβετία, ναι, ναι, έτσι, παίρνουμε την ευθύνη επάνω μας και προχωράμε. Αυτό θα κάνουμε. Και δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η κεντρική κυβέρνηση. Μάλιστα. Εγώ βάζω μια τελεία για τη συζήτησή μας, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και νομίζω ότι από εδώ και πέρα ο μεγάλος στόχος είναι συγκεκριμένα να το ελπίζω να επικοινωνηθούν στον κόσμο κατάλληλα για να κατανοήσουν το σχέδιο Λέγκα. Θα σας πω, 10 Απριλίου θα έχει εκδοθεί το πρόγραμμά μας, το οποίο έχει μελετηθεί μήνες, αλλά δεν το εκδώσαμε, θα μπορούσαμε να είχαμε εκδώσει μέρος του, αλλά μπήκαμε σε μία διαβούλευση πρώτη. Ναι. Να ακούσουμε και τους δημότες μας. Τι λένε πάνω σε αυτό. Και μας δώσανε πολλές ιδέες. Πάρα πολλές ιδέες. Σε επόμενη εκπομπή, δεν ξέρω αν έχουμε 2 λεπτά, μπορώ, ναι, να βεβαίως, μας πάρω. Χθες είχα μια συνάντηση με ένα συνδημότη μου και μου είπε μια τρομερή ιδέα ο Κυριάκης. Και το λέω γιατί δεν τη υιοθετώ, όπως επίσης και την ιδέα του προπονητικού κέντρου στην Ορεινή Κορινθία. Είναι η ιδέα του Αλέξη Αλεξανδρή, η οποία, ναι, πάλι δεν την οικειοποιούμε. Δεν οικειοποιούμε εγώ ξένα έργα και ξένες ιδέες. Αυτή είναι η διαφορά που υπάρχει. Και δεν θα το κάνουμε και δεν θα το κάνω και ποτέ. Δεν έχω αυτή την ανάγκη να οικειοποιούμε άλλων πράγματα και ιδέες. Λοιπόν, ο Κυριάκης ήρθε και μου είπε, έχουμε, μου λέει, τη Στυμφαλία. Έχουμε, μου λέει, τον Ηρακλή. Έχουμε τόσα πράγματα. Έχει σκεφτεί κανένας να φτιάξει ένα θεματικό πάρκο? Mm-hmm.
Μια Disneyland. Το ξέρω, μου λέει, αν το πεις αυτό το πράγμα στην τηλεόραση, θα σε περάσουν να μου λέει, θα πούνε, τι λέει ο Λέγκας, εμείς δεν έχουμε να φάμε τώρα, δηλαδή, δεν έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Μας μιλάει για την Disneyland. Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε όραμα. Θα βρεθούν οι χορηγοί, οι χρηματοδότες, να μπορέσουμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Μου έδωσε μια ιδέα. Του λέω, θα το πω. Θα το πω την επόμενη μέρα, έχω μια εκπομπή. Θα το πω για σένα. Ήρθε ένας άλλος κύριος σήμερα το πρωί, ο κύριος Μελιώτης. Μου λέει, Μάρκο, συνταξιούχος, όχι ηλικιωμένος, συνταξιούχος, κρατιέται. Καλά. Μου λέει, τι θα κάνεις, μου λέει, για τους ηλικιωμένους. Μας είπες, λέει, θα μας φορέσεις βραχιολάκι. Λέω, δεν είπα να σας φορέσω βραχιολάκι. Είπα, θα εφαρμόσουμε νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους ηλικιωμένους που είναι στα χωριά, αλλά ναι, και στο βίντεο. Θα μπορούμε, αν έχει μια πτώση ένας, έπεσε, να το βλέπει ένα κέντρο ελέγχου. Mm-hmm. Αυτά γίνονται. Να μπορεί να μετράει, να μετράει το ζάχαρό του από απόσταση. Αυτά γίνονται. Αν βρεθεί μπροστά σε μια απειλή, να έχει ένα μπουτόν σως. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά, γιατί είναι ανεδαφικά. Λοιπόν, ο κύριος Δημεριώτης μου είπε, δεν σκέφτεσαι, μου λέει, να φτιάξεις, μου λέει, σαν δήμος, ένα μέρος για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, γιατί όλοι θα γεράσουμε, μου λέει, και να φέρουμε τις συντάξεις μας. Προσέξτε τι μου είπε. Να φέρουμε και να σου καταθέσουμε τις συντάξεις, λέει. Και να μας κοιτάει ο Δήμος. Προσέξτε την ανασφάλεια που έχει αυτός ο κόσμος. Φυσικά, βεβαίως. Μεγάλη ανασφάλεια. Και αυτό είναι κατανοητό. Αυτό δείχνει και μια εμπιστοσύνη όμως. Έτσι, στο πρόσωπό μας. Mm-hmm. Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ για την ώρα να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ. Για αυτό τον διάλογο. Νομίζω ότι βγήκανε πολλά πράγματα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού. Για να δούμε και πώς πάει και ο προεκλογικός αγώνας, τι γίνεται αντιληπτό, τι ουσιαστικά οικειοποιείται και ο κόσμος πια, το αγκαλιάζει. Κύριε Λέγκα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Και τα ξαναλέμε. Τη δύναμη την παίρνω από τους συνδημότες μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είμαστε όλοι καλά. Ήταν ο κύριος Μάρκος Λέγκας, υποψήφιος δήμαρχος Σικιονίων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε. Καλεσμένος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ο κύριος Παναγιώτης Πιτσάκης.